την πλήρη κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης, με κίνδυνο να βρεθούν στον αέρα 824 ενεργοί φοιτητές και 607 πτυχιούχοι, προβλέπει το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής για τη μετατροπή του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, προβλέπει εξομοίωσή του με τα τμήματα μουσικών σπουδών στον Άγιο Νικόλαο και επιστήμης τροφίμων στο Ηράκλειο. Νομίζουμε ότι εκεί ίσως μας αδικεί λιγάκι το πόρισμα, γιατί μας ξυσώνει με δύο τμήματα, νέα τμήματα, τα οποία δεν έχουν ούτε καθηγητές, ούτε φοιτητές, ούτε καμία υποδομή. Εμείς εδώ στο Τμήμα Μηχανικών Φυσικών και Πόρων και Περιβάλλοντος έχουμε ήδη 13 καθηγητές. Και μάλιστα είναι ένα τμήμα το οποίο έχει πάει πολύ καλά στις αξιολογήσεις. Στη χθεσινή συνέλευση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης, εκφράστηκε έντονη ανησυχία για το μέλλον των προπτυχιακών φοιτητών. Ο καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Μανώλης Μαραβελάκης τόνισε την ανάγκη άμεσης λειτουργίας του νέου τμήματος χημικών μηχανικών. Οι καθηγητές είναι όλοι με διδακτορικό, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό αναγνωρισιμότητας, είναι. Το H-Index, ξέρετε, που μετράει την αποτελεσματικότητα και την αναγνώριση των καθηγητών ερευνητικά, έχουμε ένα μέσο όρο γύρω στο 14,5. Οπότε νομίζω ότι έχουμε τις βάσεις να υποστηρίξουμε τουλάχιστον τα δύο πρώτα έτη σπουδών για ένα νέο τμήμα χημικών μηχανικών. Την ίδια στιγμή, προβληματισμός εκφράζεται από γονείς φοιτητών, αλλά και από καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σε επιστολή τους, γονείς που αντιδρούν στο πόρισμα του Υπουργείου διερωτώνται: γιατί δεν προβλέπετε τίποτα στο πόρισμα σχετικά με τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που καταργείται, ενώ προβλέπετε στο πόρισμα ότι όλοι οι υπόλοιποι προπτυχιακοί φοιτητές των τμήματων του ΤΕΙ θα ενταχθούν στα μετεξελισσόμενα νέα τμήματα του Πανεπιστημίου κατά αντιστοιχεία? Πού θα ενταχθούν οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος για να μπορούν να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους κατόπιν εξέτασης επιπλέον μαθημάτων? Πάντα υπάρχει μια πρόβλεψη για αυτούς τους φοιτητές. Συνήθως δηλαδή δεν μένουν έτσι φοιτητές και υπάρχει ένας τρόπος στο οποίο μπορούν είτε να αλλάξουν κατεύθυνση είτε να συνεχίσουν κατεύθυνση. Έτσι όπως φαίνεται δεν θα πάρουμε καινούριους φοιτητές για το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Αύριο το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτη στο Ηράκλειο, ο πρίτανης του Ιδρύματος Νικόλαος Κατσαράκης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου θα παρουσιάσει την προτινόμενη από την Επιστημονική Επιτροπή διάρθρωση του νέου Πανεπιστημίου.